Γεια σας. Ονομάζομαι Γιάννης Τσιάρας, είμαι Project Manager στην εταιρεία Tero και σήμερα θα σας παρουσιάσω το Project Busk at School, στο οποίο συμμετέχει η εταιρεία Physis Outdoor Training Services στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+. Πριν δούμε το βασικό στόχο του project, ας δούμε λίγο τους γενικούς στόχους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+. Στόχοι αυτοί είναι κυρίως τρεις. Η προσέλκυση και διεύρυνση της πρόσβασης στις δραστηριότητες του προγράμματος για νεοεισερχόμενους και μικρού μεγέθους οργανισμούς, η υποστήριξη της ενσωμάτωσης των target groups που έχουν λιγότερες ευκαιρίες για διάφορους λόγους, κοινωνικούς, οικονομικούς κτλ. Και οι οποίοι θα ωφεληθούν από τις δράσεις του προγράμματος. Τρίτος στόχος είναι η υποστήριξη της ενεργής ευρωπαϊκής ηθαγένειας, ούτως ώστε να γίνει μεταφορά της ευρωπαϊκής διάστασης και δράσης σε τοπικό επίπεδο. Βασικές προτεραιότητες του Erasmus+ είναι οι κοινές αξίες και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών, καθώς και η ενθάρρυνση του υγιεινού τρόπου ζωής για όλους. Το συγκεκριμένο project με τη σειρά του έχει ως βασικό στόχο την βελτίωση της σχέσης ανάμεσα στα σχολεία και στα αθλητικά σωματεία για την καλύτερη συμμετοχή των νέων στις αθλητικές δραστηριότητες. Οι βασικοί στόχοι του project είναι τρεις. Να επιτευχθεί καλύτερη κατανόηση των εμποδίων και των δυνατοτήτων για την παροχή προγραμμάτων προπόνησης μπάσκετ στα σχολεία. Να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα ενσωμάτωσης του μπάσκετ στα σχολεία, αλλά με ενότητες οι οποίες θα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τα σχολεία και θα έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες τους. Και τέλος, να παραδώσει τα αποτελέσματα των εργασιών του και να αξιολογήσει τις δραστηριότητές του. Το κοινό στο οποίο στοχεύει το project, όπως ανέφερα και πριν, είναι σχολεία. Σχολεία τα οποία δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα για μπάσκετ ή κάποια συνεργασία με τοπικά σωματεία. Σχολεία τα οποία βρίσκονται σε αγροτικές επαρχιακές περιοχές. Και σχολεία τα οποία έχουν αυξημένο κίνδυνο αποκλεισμού των μαθητών από παρόμοιες δραστηριότητες. Ας δούμε τώρα μία ανάλυση της συγκεκριμένης ανάγκης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπου διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μείωση στον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν στον αθλητισμό, αλλά και στην άσκηση γενικότερα. Μια μείωση που κυρίως οφείλεται στην πανδημία του COVID, η οποία όμως παραμένει και μετά την άρση των περιορισμών. Ενδεικτικά μπορούμε να δούμε στο δεξί μέρος της οθόνης ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν συμμετέχουν σε αθλήματα για διάφορους λόγους. Είτε για οικονομικές δυσκολίες, είτε λόγω έλλειψης υποδομών, αλλά τα μεγαλύτερα προβλήματα τα αντιμετωπίζουν τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Ο αθλητισμός όμως είναι μια διέξοδος προς τη φιλία και την υγεία και ως Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να αγωνιζόμαστε και να προσπαθούμε να έχουν πρόσβαση σε αυτόν όλοι οι πολίτες. Αν τώρα επεκτείνουμε τα δεδομένα αυτά στο σχολικό πληθυσμό, θα διαπιστώσουμε ότι είναι ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη ανάπτυξης προγραμμάτων άθλησης μέσω των φορέων, όπως είναι σωματεία ή ομοσπονδίες, οι οποίοι ασχολούνται με τον αθλητισμό και την άμεση εφαρμογή τους στα σχολικά προγράμματα για να προωθήσουν υγιεινές συνήθειες, την ενεργή συμμετοχή και την κοινωνική ένταξη των ατόμων μέσω του αθλητισμού. Ας δούμε τώρα τη συμβολή του project στη δημιουργία ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Η ευρωπαϊκή συνεργασία είναι απαραίτητη για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι του Busk at School και θα συμβάλλει στην επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας του project και των επιθυμητών των αποτελεσμάτων και στην προώθηση συνεργασίας, δικτύωσης και ισότιμης μάθησης για τη βελτίωση της διαχείρισης των αθλητικών και όχι μόνο οργανισμών νεολαίας της Ευρώπης. Έτσι ώστε θα συμβάλλει στην ενίσχυση του αντίκτυπου του project και σε πολιτικές άλλων τομέων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται, διαβιομάθηση, βιωσιμότητα, εκπαίδευση. Θα συμβάλλει όμως και στην παρατήρηση ή ανάλυση σχετικά με το θέμα στα πλαίσια του πιο πρόσφατου European Union Work Plan for Sport και τις προτεραιότητές του. Στο συγκεκριμένο project συμμετέχουν εταίρεια από 4 χώρες. Η Physis Outdoor Training από την Ελλάδα, η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Ισπανικής Περιφέρειας Καστίγια-Λαμάντσα, ένα σωματείο αθλητικό μπάσκετ από την Κροατία και το Πανεπιστήμιο της Κοίμπρα από την Πορτογαλία. Έτσι καταφέρουν να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή συνεργασία στην οποία αναφερθήκαμε και πριν, να ενισχύσουν την προώθηση της αλληλεγγύης, την αποτροπή δημιουργίας διακρίσεων, ενίσχυση του διαλόγου και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε και προώθηση βέλτιστων των πρακτικών στις χώρες που συμμετέχουν στο project, καθώς και αύξηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων με αμοιβαία συνεργασία των οργανισμών και ειδικά από 4 διαφορετικές χώρες. Δηλαδή, θέλουμε να επιτύχουμε ανάπτυξη συνεργατικών προσεγγίσεων για εργασία και δημιουργία ενός βιώσιμου δικτύου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για οργάνωση του αθλητισμού, χρησιμοποιώντας όμως τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού, με στόχο την διεύρυνση της κλίμακας εφαρμογής της. Με τη συμμετοχή των εταίρων στο συγκεκριμένο project, αναδεικνύουμε και την ανάγκη ότι οι αθλητικοί οργανισμοί πρέπει να βασίζονται σε άλλες πηγές χρηματοδότησης για να μπορούν να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους.
Το έργο σχετίζεται με προβλήματα και ανάγκες τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν με την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ένωση δυνάμεων μεταξύ οργανισμών με διαφορετικούς επαγγελματικούς προσανατολισμούς. Έτσι, θα έχουμε πιθανόν και σύνδεση του project με άλλες βασικές πολιτικές άλλων οργανισμών όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, ο ΟΣΑ κτλ. Ας δούμε όμως τώρα πώς έγινε ο σχεδιασμός της ιδέας του project και ποια θα είναι η μεθοδολογία της υλοποίησής του. Η βασική ιδέα του project είναι να προτρέψει τα παιδιά σχολικής ηλικίας να ασχοληθούν με τον αθλητισμό γενικά και με τον μπάσκετ ειδικότερα ως εξωσχολική δραστηριότητα, ενθαρρύνοντας έτσι τη συμπεριφορά τους για υγιεινές συνήθειες και τη συμμετοχή τους στα ομαδικά αθλήματα που έχουν πολύ θετική επίδραση στην εξέλιξή τους. Το πρόγραμμα βέβαια θα διεξαχθεί με 4 βασικά στοιχεία. Θα είναι eco-friendly. Θα χρησιμοποιήσουμε τα διαθέσιμα εργαλεία για να υπολογίσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα κατά τη διάρκεια του έργου και έτσι θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για τη φιλική προς το περιβάλλον υλοποίηση του project. Θα υπάρχει ισορροπία όσον αφορά τη συμμετοχή των δύο φύλων, όχι μόνο μεταξύ των εκπαιδευτών, αλλά και μεταξύ των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα θα είναι ψηφιακό, δηλαδή θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν άνθρωποι με λιγότερες ευκαιρίες, ειδικά αυτοί που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και θα συμβάλλουν έτσι στην ενσωμάτωση με την προώθηση του έργου τους και σε άτομα με σωματικές αναπηρίες. Η μεθοδολογία του Basket School έχει αναπτυχθεί ακολουθώντας τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές ανάπτυξης έργων του Plan, Do, Check, Act του PDCA, το οποίο συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών. Κατά το πρώτο βήμα, θα καταλάβουμε ποια είναι τα κενά και οι ανάγκες για το ομαδικό άθλημα ως εξωσχολική δραστηριότητα μέσα από μια αναφορά βέλτιστων πρακτικών. Στη συνέχεια, θα αναπτύξουμε και θα δημιουργήσουμε ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα δοκιμαστεί. Κατά το δεύτερο βήμα, θα υλοποιήσουμε και θα δοκιμάσουμε το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Κατά το τρίτο βήμα, θα έχει έρθει η ώρα να αναθεωρήσουμε και να αναλύσουμε τα αποτελέσματα για να αξιολογήσουμε τα σχέδιά μας και πιθανόν να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Το τέταρτο και τελευταίο βήμα, μπορούμε πλέον να θέσουμε σε εφαρμογή το αποδεδειγμένο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα μέσω μιας γενικότερης εφαρμογής αυτού του προγράμματος και στα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής της κοινοπραξίας των 4 εταίρων. Κατά τη διεξαγωγή του project, θα τεθεί σε εφαρμογή η σταδιακή υλοποίηση των ενωτήτων εργασίας που αποτελούν στο σύνολό τους το project. Στην τελευταία στήλη, βλέπετε ότι ο κάθε εταίρος έχει τεθεί ως leader κατά την υλοποίηση της κάθε ενότητας εργασίας. Βέβαια, δεν θα την εκτελέσει μόνος του, αλλά θα έχει τη συμβολή και των υπολείπων εταίρων, ούτως ώστε να υπάρχει έτσι μια γενικευμένη συμμετοχή των εταίρων σε όλα τα στάδια του project. Αυτές οι ενότητες εργασίας έχουν η κάθε μία το δικό της χρόνο υλοποίησης και αποτελούν κυρίως μία αλυσίδα, όπου το αποτέλεσμα της μίας επηρεάζει την εξέλιξη της άλλης. Ενδεικτικά, δημιουργείται ένα χρονοδιάγραμμα της κάθε δραστηριότητας ανενότητας εργασίας και πώς θα διεξαχθεί στο σύνολο των 18 μηνών του προγράμματος. Στη συνέχεια θα δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος του project και ποιες οι φιλοδοξίες του, ποια τα ωφέλη μετά την ολοκλήρωσή του, αλλά και τι ακριβώς συμβαίνει σχετικά με την επικοινωνία, τη διάδοση και την προβολή του έργου αλλά και των αποτελεσμάτων του. Το project έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει θετικά όχι μόνο τους συμμετέχοντες νέους, αλλά και τους συμμετέχοντες οργανισμούς. Με την επέκταση των δικτύων συνεργασίας σε ένα ευρύτερο φάσμα ενδιαφερομένων φορέων και χωρών, ενισχύοντας τη θέση τους στη δική τους εθνική και τοπική περιοχή επιρροής, όσο ειδικώς το θέμα της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού στην Ευρώπη. Και τέλος, με την αύξηση της ικανότητας και το επίπεδο εξειδίκευσής τους όχι μόνο σε τομείς της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού, αλλά γενικά ανάπτυξης και διαχείρισης έργων, πόρων, διαδικασιών ανάπτυξης, δέσμευσης ενδιαφερομένων και διασφάλισης ποιότητας. Οι εταίροι όμως του project θα έχουν ωφέλη και μετά την ολοκλήρωση του έργου. Θα αναπτύξουν συνεργασία σε διεθνές επίπεδο με δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης. Θα έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας καινοτόμων εργαλείων και προγραμμάτων. Θα μπορούν να κάνουν παροχή πιο ελκυστικών προγραμμάτων χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία εκπαίδευσης μέσω αθλητισμού. Θα έχουν αναγνώριση πλέον ως διεθνείς καινοτόμοι ηγέτες στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού και θα αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ενδιαφερομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει βέβαια μετά το τέλος του έργου να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα εργαλεία και την καθοδήγηση που παράγει το project για να βελτιώσουν την εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού. Η πρόθεση του project δεν είναι μόνο να προσεγγίσει τους συμμετέχοντες νέους και τους συμμετέχοντες οργανισμούς, αλλά μια πολύ ευρύτερη ομάδα στόχο που θα περιλαμβάνει τα basketball clubs, δηλαδή όλα τα αθλητικά σωματεία τα οποία αναπτύσσουν το άθλημα του μπάσκετ. Ανθρώπινο δυναμικό που σχετίζεται με τον μπάσκετ, όπως είναι οι προπονητές, οι γυμναστές, οι εθελοντές που διδάσκουν το άθλημα του μπάσκετ. Καθώς και νεαρούς αθλητές μπάσκετ, δηλαδή αθλητές και αθλήτριες που παίζουν μπάσκετ ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης.
Προσεγγίζοντας λοιπόν αυτή την ευρύτερη ομάδα στόχο, θα έχουμε καταφέρει να έχουμε ωφέλη και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, όπως η αύξηση της ευαισθητοποίησης των νέων για υγιεινές συνήθειες στο σχολείο, να ασχοληθούν ενεργά με τον μπάσκετ. Ωφέλη όπως να γνωρίζουν την επιλογή μιας πρότασης συνεργασίας για τη σχέση μεταξύ συλλόγων και σχολείων με τον μπάσκετ ως εργαλείο σχέσης μεταξύ αυτών των δύο οντοτήτων. Εφαρμογή της μεθοδολογίας του Basket School στους οργανισμούς τους, να είναι σε θέση να αναπτύξουν τη δική τους μεθοδολογία εντός των στόχων του έργου και να έχουν πρόσβαση σε ένα καινοτόμο και δωρεάν πρόγραμμα το οποίο είναι διαθέσιμο για όλους. Το project όμως, εκτός από την αποτελεσματικότητα των εργασιών του, πρέπει να δώσει βάρος και στην αποτελεσματικότητα όσον αφορά την επικοινωνία, τη διάδοση και την προβολή αυτών των εργασιών. Η στρατηγική διάδοση του έργου είναι να ευαισθητοποιήσει όλους τους σχετικούς παράγοντες για το έργο, να αυξηθεί η αντίληψη για τις δυνατότητες του έργου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κινητοποιηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι γύρω από ένα κοινό συμφέρον και ένα μοντέλο αλληλεπίδρασης, να διευκολυνθεί η συμβολή των εταίρων στη διάδοση του έργου μέσω της δημιουργίας εργαλείων προώθησης και αναφοράς. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα του έργου και έτσι έχουμε αφιερώσει μια ολόκληρη ξεχωριστή ενότητα εργασίας για αυτό το πρόγραμμα. Οπότε θα αναπτυχθούν και θα οργανωθούν δραστηριότητες διάδοσης από την κοινοπραξία των εταίρων για να προσεγγίσουμε έτσι ένα κοινό μη διεθνές προφίλ. Από κάθε εταίρο ξεχωριστά για να προσεγγιστεί κοινό σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και δραστηριότητες διάδοση από τους συμμετέχοντες, με τη γνωστοποίηση δηλαδή της εμπειρίας τους. Στα πλαίσια λοιπόν της γνωστοποίησης του έργου θα δημιουργηθούν προϊόντα προς διανομή. Θα έχουμε μία έκθεση βέλτιστων πρακτικών, θα έχουμε την ψηφιακή εργαλειοθήκη του project όπου θα είναι διαθέσιμα όλα τα δεδομένα και θα έχουμε και την τελική έκθεση του έργου. Θα γίνει επικοινωνία με target groups, με τα δίκτυα των εταίρων, σωματεία μπάσκετ, αθλητικούς οργανισμούς, βασικούς, διεθνείς οργανισμούς και γενικότερα με την αθλητική κοινότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την ταυτότητα του έργου, θα έχει ήδη δημιουργηθεί το λογότυπο του έργου και μπροσούρες, το website, καθώς και διάφορα πρότυπα υποδείγματα είτε σε PowerPoint, σε Word, σε Excel. Για τη διάδοση και την προβολή του έργου έχουν δημιουργηθεί διεύλοι επικοινωνίας. Online όπως είναι το website και οι λογαριασμοί στα social media όπως είναι το Twitter και το Instagram, αλλά και άλλοι διεύλοι επικοινωνίας όπως είναι τα προωθητικά υλικά για να πετύχουμε έτσι μια δραστηριότητα ευαισθητοποίησης τόσο στους νέους όσο και στα σχολεία. Θα υπάρχει συμμετοχή των εταίρων ως συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις τρίτων. Θα έχουμε ένα διεύλο επικοινωνίας μέσω του τύπου της τηλεόρασης και άλλων μέσων όπως το ραδιόφωνο, αλλά θα υπάρχει και συμμετοχή ενεργή όλων των ενδιαφερόμενων μερών προς κάθε κατεύθυνση. Στο σημείο αυτό τελειώνει η παρουσίασή μου για το Basket School. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και το ενδιαφέρον σας. Και αν σε περίπτωση έχετε κάποια απορία σχετικά με το project ή σε σχέση με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο email που αναγράφετε στην οθόνη σας. Ευχαριστώ πολύ.